Αναφέρθηκε το παράδειγμα της Σουηδίας που ποινικοποίησε την αγορά υπηρεσιών σεξ και όχι τα άτομα σε πορνεία. Τα άτομα αυτά που προέρχονται από τα πιο φτωχά στρώματα της κοινωνίας των πιο φτωχών χωρών προστατεύονται. Αυτό γίνεται με τη συνεργασία μεταξύ των κρατικών αρχών και των ΜΚΟ. Έτσι, μειώθηκε 50% η αγορά σεξ, ενώ παράλληλα δεν υπάρχουν ενδείξεις βίας απέναντι στα άτομα που πολλούν το σεξ. Παρά το ότι υπήρχαν και διαφωνίες, ο νόμος πέρασε και έτσι έδωσε ένα ισχυρό μήνυμα για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σε αυτούς που διαφωνούν, πρέπει να ψάξουμε ποιοι από αυτούς κερδίζουν από τη βιομηχανία του σεξ και από την εκμετάλλευση των πιο ευάλωτων ατόμων. Το παράδειγμα της Σουηδίας ακολούθησαν η Νορβηγία, η Ισλανδία, η Γαλλία. Αν εστιάσουμε στα άτομα αυτά που είναι στην πορνεία, θα δούμε ότι το 99% αυτών είναι γυναίκες και μάλιστα από τις πιο φτωχές χώρες. Πολλοί μπαίνουν στην πορνεία από 14 ετών, δηλαδή στην παιδική ηλικία, και έχουν μικρό προσδόκιμο ζωής, περίπου 43 χρόνια. Η πορνεία είναι μια μορφή κακοποίησης και κοστίζει πολλά στο κοινό καλό. Καταστρέφει την κοινή σύμβαση του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας που στηρίζεται ο πολιτισμός μας. Κάποιοι συνανθρωποί μας θεωρούνται ότι είναι προσπόληση, δεν αντιμετωπίζονται σαν ανθρώπινα όντα. Το φαινόμενο αυτό εκφράζει τις σχέσεις κυριαρχίας που εμφανίζονται στον καπιταλισμό και την πατριαρχία και καταστρατηγεί την ισότητα. Στην άποψη ότι τα άτομα αυτά επέλεξαν ελεύθερα αυτό το εντός εισαγωγικών επάγγελμα, απαντάμε ότι τα άτομα αυτά αν είχαν άλλη επιλογή δεν θα ασχολιόταν με την πορνεία. Τα άτομα αυτά δεν θέλουν σεξ, αλλά χρήματα. Υφίστανται βία από καταναγκασμό μέχρι και τις ακραίες μορφές της φτώχειας. Θυματοποιούνται και είναι δύσκολο να βγουν από την κατάσταση αυτή. Γι' αυτό, αυτές που βγαίνουν από αυτή την κατάσταση, τις αποκαλούμε επιβιώσασες, survivors. Τα κυκλώματα των ανθρώπων που κερδίζουν από την εκμετάλλευση άλλων προωθούν τον όρο εργάτες του σεξ και την φιλελεύθερη αντίληψη της ελεύθερης επιλογής για εργασία στο σεξ. Το μεταναστευτικό συνδέεται με αύξηση των ανθρώπων που διακινούνται και μπαίνουν στην πορνεία. Σαν αριστερά, πρέπει να αναδεικνύουμε το θέμα σε σύνδεση με την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις πατριαρχικές αντιλήψεις που στηρίζει το καπιταλιστικό σύστημα. Είναι ένας σημαντικός αγώνας στο πλαίσιο της μάχης για την ανταλλαγή της κοινωνίας και της προβολής ενός άλλου προτύπου για τις ανθρώπινες κοινωνίες με πραγματική ελευθερία, αλληλεγγύη και εξάλληψη κάθε μορφής βίας και διακρίσεων. Όπως η πορνεία είναι επιπληρωμή βιασμός και η πορνογραφία θεωρείται αναπαράσταση του βιασμού και με αυτήν πλήττεται ο πολιτισμός. Για να αντιμετωπιστεί η πορνεία και η εμπορία ανθρώπων χρειάζεται σε κάθε χώρα καλή συνεργασία όλων των αρχών και των υπηρεσιών, αλλά συνεργασία και ανάμεσα στις χώρες σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Για να μπορέσουν τα άτομα αυτά να βγουν από αυτή την κατάσταση, πρέπει να υπάρχουν κοινωνικές παροχές και εξασφαλίσεις, ώστε να μην αναγκαστούν να επιστρέψουν στην κατάσταση αυτή. Γι' αυτό χρειάζονται στήριξη σε όλα τα επίπεδα, ψυχολογικό, εργασιακό, κοινωνικό, και χρειάζεται να υπάρχει ολιστική αντιμετώπιση του θέματος. Για την Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης, γνωστή ως Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, που ψηφίστηκε και από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, έγινε συζήτηση, αναφέροντας πως είναι ένας σταθμός για τα θέματα της υπεράσπισης των γυναικών θυμάτων βίας. Γενικά, η ύπαρξη κατάλληλου νομικού πλαισίου βοηθάει τον αγώνα των γυναικών. Δεν μπορούμε όμως να περιμένουμε να αλλάξει πρώτα η νοοτροπία και μετά να δημιουργηθεί το νομικό πλαίσιο. Έχοντας την κατάλληλη νομοθεσία, μπορούν να γίνουν πολλά πράγματα. Επισημάνθηκαν επίσης οι εκφάνσεις του σεξισμού στην ελληνική πολιτική ζωή, καθώς και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Επίσης αναφέρθηκαν τα νέα κινήματα που αναπτύσσονται με καταγγελίες κακοποίησης και σεξουαλικής παρενόχλησης. Σε πολλές χώρες οι γυναίκες μιλούν στο δημόσιο χώρο για τις εμπειρίες παρενόχλησης ή βιασμού που έχουν υποστεί. Επισημάνθηκε πως το νομικό πλαίσιο σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες χρειάζεται αλλαγές ώστε να προστατεύει τα θύματα της βίας, αλλά κυρίως να αποτρέπει τους θύτες από το να γίνουν κάτι τέτοιο. Αυτό επιτυγχάνεται
με την ποινικοποίηση κάθε μορφής βίας, ώστε αυτό να λειτουργήσει αποτρεπτικά. Συγχρόνως, χρειάζεται και η εκπαίδευση στην ισότητα για την αποτροπή της βίας. Η ελληνική κυβέρνηση έχει ψηφίσει μέχρι τώρα μια σειρά νόμων στην κατεύθυνση της ισότητας και της άρσης των διακρίσεων μεταξύ των πολιτών. Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων δουλεύει εντατικά στην κατεύθυνση και της προστασίας των ευάλωτων ομάδων, αλλά και της κατοχύρωσης της ουσιαστικής ισότητας των φύλων. Εποπτεύει δομές υποστήριξης για κακοποιημένες γυναίκες, εκπονεί σχέδια, διοργανώνει εκδηλώσεις. Το Τμήμα Φεμινιστικής Πολιτικής και Φύλου του ΣΥΡΙΖΑ ασχολείται με όλα τα θέματα που αφορούν την ισότητα των φύλων. Έχει ενεργό παρουσία σε όλες τις πτυχές της πολιτικής και κοινωνικής ζωής που αφορούν φεμινιστικά θέματα. Για τα θέματα της πορνείας που συζητήθηκαν χθες, έχουμε την άποψη ότι αυτό δεν αποτελεί θέμα χειραφέτησης, αλλά μια μορφή βίας. Επιθυμούμε όλες μαζί οι Ευρωπαίες Φεμινίστριες να επεξεργαστούμε προτάσεις για όλα τα νέα θέματα που προκύπτουν. Στην κατεύθυνση αυτή βοηθούν οι χθεσινές εισηγήσεις που θα μας οδηγήσουν να διατυπώσουμε θέσεις για όλα τα θέματα που αφορούν τη βία κατά των γυναικών. Είμαστε αλληλέγγυες στα κινήματα που αναπτύσσονται στην Ευρώπη και στον κόσμο για την εξάλληψη κάθε μορφής διάκρισης για έναν καλύτερο κόσμο χωρίς εκμετάλλευση για την παγκόσμια ειρήνη. Ευχαριστώ.